Δική μου θα είναι η λύρα και το λιγερό το τόξο, και στους θνητούς θα ψιθυρίζω τις αλάνθαστες βουλές του Δία. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Απόλλωνα, μόλις ξεπρόβαλε από την κοιλιά της μητέρας του. Απόλλων, ο θεός του φωτός, ο προστάτης των τεχνών και της μαντίας. Το φως του ήλιου λούζει το νεογέννητο μωρό, ή μάλλον τα μωρά, διότι δίπλα στον Απόλλωνα κοιμάται η δίδυμη αδελφή του, η Άρτεμη. Γύρω τους απλώνεται ένα άγριο, έρημο τοπίο. Ετούτου το νησί που έγινε το καταφύγιο της μητέρας τους, της Λιτούς, θεάς της έναστρης νύχτας, είναι στα αλήθεια σκέτος βράχος. Ένα και μοναδικό δέντρο υπάρχει, μια φοινικιά. Σιωπή και θάλασσα. Θάλασσα που εκτείνεται στην απεραντοσύνη. Η Λιτό έχει επιτέλους γαλινέψει. 9 μέρες. 9 ολόκληρες μέρες, ώσπου να έρθει η λύτρωσή του τοκετού. 9 μέρες μαρτυρίου, ύστερα από 9 μήνες περιπλάνησης. Και ποιος ήταν ο υπεύθυνος? Ποιος άλλος από τον Δία. Ο Ζεύς, που θα μπορούσε να έχει ονομαστεί θεός της Μοιχείας, αν δεν είχε προλάβει τον τίτλο του Άρχοντα του Ολύμπου. Ο Ζεύς και οι αναρρύθμιτες θηλυκές του κατακτήσεις. Φτωχή Λιτό. Πόσον καιρό την παρενοχλούσε ο βασιλιάς των θεών πριν της κλέψει την αγνότητα? Έπρεπε να το έχει καταλάβει πως το ειδήλιο αυτό δεν θα είχε καλό τέλος. Η Λιτό αγκαλιάζει τα δίδυμα μωρά της. Θυμάται πολύ καλά, πώς θα μπορούσε άλλωστε να ξεχάσει. Μερικούς μήνες νωρίτερα είχε αναγγείλει την εγκυμοσύνη της στο Δία. Ο αρχηγός των θεών πετάει από τη χαρά του. Το αγόρι αυτό, διότι χωρίς αμφιβολία το παιδί του θα ήταν αγόρι, θα ήταν ο γενναιότερος από όλους τους θεούς και ο πιο όμορφος. Η Λιτό δεν μοιράζεται τις υπερβολικές αντιδράσεις του εραστή της. Είναι πάρα πολύ ανήσυχη, διότι ο Ζεύς είναι ήδη νυμφευμένος. Η σύζυγός του, Ήρα, μοιράζεται την εξουσία του σε ουρανό και γη. Δεν είναι μόνο η σημαντικότερη από όλες τις Ολύμπιες θεές, αλλά και η προστάτηδα του γάμου. Και η απιστία είναι κάτι που δεν αρέσει διόλου στην Ήρα. Για εκείνη η απάτη δεν είναι αστείο πράγμα και είναι ανελαίτη, όχι μόνο με τις αντίζηλές της, αλλά και με τα παιδιά που εκείνες φέρνουν στον κόσμο. Η Λιτό βέβαια θα μπορούσε να αντιτάξει σε αυτό πως δεν είχε προκαλέσει δά και χάος σε μια κατά τα άλλα ανέφελη σχέση. Λίγο μόλις καιρό νωρίτερα, οι ουρανοί είχαν γίνει μάρτυρες μιας ακόμα σύγκρουσης. Έχοντας μάθει πως ο Ζεύς ήταν έτοιμος για μια ακόμα απιστία, η Ήρα κάλεσε την Αθηνά, τον Ποσειδώνα και αρκετές άλλες θεότητες σε βοήθεια. Όλοι μαζί είχαν προσπαθήσει να αλυσοδέσουν το Δία. Για κακή του στίχη όμως, το εγχείρημα απέτυχε και ο Άρχοντας του Ολύμπου δεν άργησε να ανταποδώσει στα ίσα. Καθώς η Ήρα ήταν ο Ιθήνων νους, πίσω από αυτή τη συνωμοσία, ο Ζεύς την κρέμασε από τα σύννεφα με ένα αμόνι δεμένο σε κάθε της αστράγαλο. Παρά τις φωνές της, κανείς από τους αθάνατους δεν τόλμησε να σπεύσει σε βοήθεια. Ο Ζεύς την απελευθέρωσε μόνο αφού όλοι οι συνωμότες ορκίστηκαν πως ποτέ ξανά δεν θα αποτολμούσαν κανενός είδους εξέγερση εναντίον του. Οι φόβοι της Λιτούς αποδείχθηκαν βάσιμοι. Οι αχές χαράς του Δία για την εγκυμοσύνη της ερωμένης του έφτασαν ως τα δώματα της Ήρας. Κι άλλη απιστία. Η θεά ορκίζεται πως τη φορά αυτή η οργή της δεν θα έχει όρια. Για αρχή, απειλεί με αιματηρά αντίπεινα οποιονδήποτε διανοηθεί να προσφέρει άσυλο στη Λιτό. Έπειτα, καλεί ένα τέρας από τα έγκατα της γης, ένα ερπετό, τον Πίθωνα, και τον βάζει να καταδιώκει την άτυχη γυναίκα. Έτσι ξεκινά η περιπλάνηση της Λιτούς.
Εγκαταλελειμμένη από όλους, απελπισμένη, πηγαίνει από χώρα σε χώρα και από πόλη σε πόλη, αναζητώντας ένα μέρος για να γεννήσει με ασφάλεια. Ο δρόμος της όμως είναι σπαρμένος με πόρτες ερμητικά κλειστές και βλέμματα που στρέφονται αλλού. Κανείς δεν τολμά να ψηφίσει την οργή της ήρας. Η Λιτό αγωνίζεται και οικετεύει, ώσπου με τις πρώτες οδύνες του τοκετού φτάνει σε ένα μικρό νησάκι του Αιγαίου, την Αστερία. Αστερία ήταν το όνομα της αδελφής της. Και εκείνη είχε υποφέρει από τις ερωτικές κρούσεις του Δία. Από το να ενδώσει όμως, προτίμησε να ριχτεί στη θάλασσα. Στο μέρος όπου έπεσε, εμφανίστηκε το νησάκι. Σε αυτό το μικρό νησί που ανέτειλε εκεί που είχε πνιγεί η αδελφή της, αναζητά καταφύγιο η Λιτό. Ξαπλώνει στη ρίζα μιας φοινικιάς, γεννά πρώτα ένα κοριτσάκι, την Άρτεμη, και μετά ένα αγόρι, τον Απόλλωνα. Απόλλων, ο εξαίσιος θεός. Θεός του φωτός, της ποίησης και της μουσικής. Έπειτα από 7 μόνο ημέρες και έχει εγκαταλείψει τις φασκές. Είναι ήδη ένα υπέροχο αγόρι με εκπληκτική δύναμη. Ο Ζεύς του δωρίζει μια 7χορδη λύρα. Ένα άρμα που το σέρνουν κύκνοι, καθώς και ένα τόξο κεβέλι φτιαγμένα ειδικά για αυτόν από τον Ήφαιστο, το θεό της σιδηρουργίας. Ο Απόλλων αποφασίζει να φύγει από το νησί. Έχει κατά νου να γίνει εκείνος που θα αποκαλύπτει στους θνητούς τη μοίρα τους, όπως και τις βουλές του πατέρα του, του παντοδύναμου Δία. Πρέπει όμως να βρει ένα μέρος όπου θα μπορέσει να κτίσει το ναό του. Ο Απόλλων ανεβαίνει στο άρμα του. Αφήνει πίσω του το νησί, το οποίο παίρνει το όνομα Δήλος. Η φανερή, η περίλαμπρη. Οι κύκνοι όμως που σέρνουν το άρμα του έχουν άλλη γνώμη και φέρνουν τον αναβάτη του άρματος που σέρνουν στη χώρα τη δική τους, πέρα από εκεί που γεννιέται ο βόρειος άνεμος, στη χώρα των υπερβορείων. Και είναι μια χώρα μαγική. Ο χρυσός της φυλάσσεται από γήπες και οι κάτοικοι της είναι πλούσιοι, ευτυχισμένοι και δεν γερνούν ποτέ. Εδώ, ο Απόλλωνας μοιείται στα μυστήρια του Δία. Έπειτα συνεχίζει το ταξίδι του. Φτάνει σε μια υπέροχη πηγή, χαμένη στη μέση ενός πυκνού δάσους. Το μέρος αυτό το φρουρεί μια νύμφη, η οποία ονομάζεται Τέλφουσα. Σαν ο Απόλλων της λέει πως στο σημείο αυτό σκοπεύει να χτίσει έναν μεγαλοπρεπή ναό, εκείνη προσβεβλημένη που μια ισχυρότερη θεότητα έχει έρθει να τη συναγωνιστεί, τον πείθει πως το μέρος εκείνο, αν και πανέμορφο, είναι πολύ θορυβώδες. Και τραγουδώντας, του εξυμνεί τις χάρες ενός άλλου σημείου. Πολύ κοντά στο πρώτο, στους πρόποδες του φαραγγιού του Παρνασσού. Ο Απόλλων ξεκινά για εκεί. Αυτό που δεν γνωρίζει όμως είναι πως η νύμφη του έχει μόλις στήσει μια παγίδα. Μερικές ώρες αργότερα ο Απόλλων ανακαλύπτει μια θεσπέσια κοιλάδα. Πράγματι, το μέρος μοιάζει τέλειο. Δεν έχει όμως καλά-καλά ξεκινήσει να ορίζει τα θεμέλια του ναού του και μια σκιά γλιστρά σιωπηλά πίσω του. Ο Πίθωνας, το τρομερό ερπετό που τον καταδιώκει από όταν βρισκόταν ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του, είναι εδώ καραδοκώντας για να πάρει εκδίκηση.
Η μάχη είναι πολύ άγρια. Ο Απόλλων αναδεικνύεται στον απόλυτο θριαμβευτή. Δεν πάβει όμως να έχει μόλις σκοτώσει ένα πλάσμα θεϊκό. Η Γαία, μητέρα του τρομερού πλάσματος, είναι εξοργισμένη και αμέσως αναφέρει στο Δία την προσβολή αυτή. Με τη σειρά του ο Δίας διατάζει το γιο του να πάει στην κοιλάδα των Τεμπών προκειμένου να εξαγνιστεί. Ο Απόλλων κάνει κάτι περισσότερο. Ιδρύει τους πυθικούς αγώνες, τιμώντας έτσι τη μνήμη του νικημένου του αντίπαλου. Τι είναι όμως ένα ιερό, δίχως ιερέα? Καθώς διαλογιζόταν, ατενίζοντας τη θάλασσα, ο Απόλλων πρόσεξε ένα καράβι που κινδύνευε. Αποφασίζει να αναλάβει δράση και παίρνοντας μορφή δελφινιού, πλησιάζει το πλοίο. Οι κριτικοί ναύτες είναι μισοπεθαμένοι από την πείνα, τη δίψα και την κούραση. Υπόσχεται να τους σώσει, υπό τον όρο να δεχτούν να μην γυρίσουν ποτέ ξανά στα σπίτια τους και να τον υπηρετούν πιστά. Ο Απόλλων οδηγεί το πλοίο στη στεριά και μοιεί τους ναυτικούς στα θεία μυστήρια. Στη μετόπη του ναού του χαράσει τη φράση «Γνώθης αυτών». Ένας θεός περιπλανόμενος. Ο Απόλλων αναμφίβολα είναι εκείνος που καλύτερα από τον καθένα κατανοεί το βαθύ νόημα της φράσης αυτής. Δεν μένει παρά να βρεθεί και μία ονομασία για το μέρος αυτό. Οι πρώοι ναυτικοί, ιερείς πλέον, κάνουν την εύστοχη παρατήρηση πως ο θεός τους αποκαλύφθηκε με τη μορφή δελφινιού. Δελφίνι. Και στην αρχαία ελληνική, Δελφής. Στον Απόλλων αρέσει πολύ το λογοπαίγνιο. Ο τόπος εφ' εξής θα ονομάζεται Δελφή και σύντομα θα γίνει το ιερότερο σημείο λατρείας ολόκληρης της Ελλάδας. Άνθρωποι από όλες τις γωνιές της γης σπέβδουν εκεί για να μάθουν ποια μοίρα τους ορίζουν οι θεοί. Απευθύνουν τα ερωτήματά τους στη μάντισσα των Δελφών, τη διάσημη Πυθία. Μέσα από τα δικά της χείλη μιλά ο Θεός. Ο καιρός της περιπλάνησης μοιάζει να είναι για την ώρα παρελθόν. Και ανατέλει η εποχή της ισχύως και της αναγνώρισης. Ο Απόλλων κάνει μια θριαμβευτική είσοδο στον Όλυμπο, στη σύναξη των θεών. Η δόξα του βρίσκεται στο απόγειό της. Δυστυχώς όμως όλοι έχουν τη σκοτεινή τους πλευρά, ως και οι θεοί. Και αν με τη λύρα του μαγεύει τις βραδιές των αθανάτων, με το τόξο και τα βέλη του κάνει τον βίο των ανθρώπων αβίωτο. Και γρήγορα αντιλαμβάνεται κανείς πως πίσω από το πρόσωπο του έξοχου ποιητή που χαργεντίζεται με τις μούσες, κρύβεται ένας αιμοσταγής και σκοτεινός τοξότης. Μια αλαζονική βασίλισσα, η Νιώβη, θα το διαπιστώσει με το πιο φρικτό τρόπο και δεν θα είναι η μόνη. Η Νιώβη ήταν βασίλισσα των Θηβών. Είχε υπάρξει ιερωμένη του Δία. Δεν είχε όμως μπορέσει να του χαρίσει απογόνους. Ωστόσο, η Νιώβη ήταν γόνιμη και με το σύζυγό της τον Αμφίωνα είχαν αποκτήσει ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 14 παιδιά. Μία μέρα, συνεπαρμένη από την αλαζονία της, η Νιώβη καυχήθηκε για τη γονιμότητά της, ηρωνευόμενη τη θεά Λιτό που απέκτησε μόνο δύο παιδιά, την Άρτεμη και τον Απόλλωνα. Η προσβολή στα μάτια του Απόλλωνα ήταν ασυγχώρητη.
Και καθώς τα τέκνα της Νιώβη συνόδευαν τη μητέρα του τόρος Σύπυλος, δίχως κανέναν ενδιασμό Απόλλωνας τέντωσε το τόξο του. 14 βέλη, ένα για καθένα από τα παιδιά της Νιώβης. Ούτε να φανταστούμε δεν μπορούμε την υπέρτατη οδύνη της δυστυχισμένης Νιώβης. Έχοντας καταρρεύσει πλάι στα δολοφονημένα της παιδιά, αρνείται να φύγει, θρηνώντας τα νυχθημερών, ώσπου ο Ζεύς τη λυπάται και την μεταμορφώνει σε βράχο, από τον οποίο σύμφωνα με τους θρύλους κυλούν αιώνια τα δάκρυα. Το παράδοξο όμως με τον πανέμορφο αυτό θεό είναι πως πάντοτε πληγωνόταν στον έρωτα. Οι γυναίκες που ερωτεύεται πάντοτε τον αρνούνται. Ίσως η πιο γνωστή από όλες τις γυναίκες που δεν μπόρεσε να κατακτήσει είναι η νύμφη Δάφνη. Η Δάφνη περνά τον περισσότερο χρόνο της κυνηγώντας. Ώσπου μια μέρα, ο Έρωτας, ο νεαρός θεός της αγάπης που από όλον πάντοτε πειράζει για την αστοχία του, αποφασίζει να παίξει ένα παιχνίδι στον γοητευτικό θεό. Με ένα χρυσό βέλος χτυπά τον Απόλλωνα κατευθείαν στην καρδιά, κάνοντάς τον να ερωτευτεί παράφορα τη Δάφνη. Έπειτα χτυπά τη Δάφνη στην καρδιά. Αυτή όμως τη φορά με ένα βέλος από μολύβι, κάνοντάς την ασυγκίνητη στον έρωτα. Ο Απόλλων προσπαθεί να φλερτάρει τη Δάφνη, εκείνη όμως τον αρνείται πεισματικά. Και προκειμένου να ξεφύγει τις επίμονες προσπάθειες του Θεού να την ξελογιάσει, το σκάει. Ο Απόλλων την κυνηγά, η νύμφη ξεχύνεται στο δάσος, ώσπου οι δυνάμεις της την εγκαταλείπουν και σοριάζεται ξέπνοη στις όχθες του ποινιού ποταμού. Με τον Απόλλωνα λίγα μόλις βήματα πίσω της, η Δάφνη επικαλείται τον πατέρα της, τον θεό ποταμό, τον ποινιό. Και εκείνος εισακούει την επίκλησή της. Ο ποινιός, ο θεός ποταμός, αναδύεται από τα αφρισμένα νερά και με την άκρη του σκύπτρου του αγγίζει την καρδιά της, εκεί που είχε στοχεύσει ο έρωτας το μολυβένιο του βέλος. Η όμορφη Δάφνη νιώθει τα μέλη της να μουδιάζουν. Ο αραχνοήφαντος χιτώνας της γλιστρά από τους μυρούς της και το σώμα της καλύπτεται από γκρίζο, άγριο φλοιό. Τα τεντωμένα σε ηκεσία χέρια της γίνονται κλαδιά, τα δάχτυλά της φύλλα. Το αίμα της γίνεται χυμός και οι αστράγαλοι της εγκλωβίζονται στο μαλακό ζεστό χορτάρι της ακροποταμιάς. Ο πατέρας της τη μεταμόρφωσε σε ένα μικρό, πανέμορφο δέντρο δάφνης. Ο Απόλλων τρέχει προς το μέρος της, είναι όμως πολύ αργά πια. Το μόνο που αγκαλιάζει είναι ένας λίος, κρύος κορμός. Κάτω από τον φλοιό νιώθει ακόμα το χτύπο της καρδιάς της Δάφνης που είναι ακόμα ζωντανή. Νικημένος, συντετριμμένος ο Απόλλων παίρνει ένα κλαδί από το δενδράκι και αποφασίζει πως από εκείνη τη στιγμή το δέντρο αυτό θα είναι ιερό και πως στεφάνια από τα κλαδιά του θα κοσμούν τη λύρα του και τα μαλλιά των ποιητών. Βίαιος, παρορμητικός. Είναι καιρός να γιατρευτούν οι πληγές αυτού του τόσο αυθόρμητου νεαρού θεού. Και ποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο αν όχι ο ίδιος ο πατέρας του? Ο Απόλλων είναι και πάλι ερωτευμένος. Την αγαπημένη του τη λένε Κορονίδα και είναι η κόρη του βασιλιά της Θεσσαλίας. Ο Απόλλων και η Κορονίδα είναι ευτυχισμένοι. Η πριγκίπισσα κυοφορίστας πλάχνα της το παιδί του Θεού. Όμως αν και έγκυος η Κορονίδα ερωτεύεται έναν κοινό θνητό, τον Ίσχυ.
Ένα κοράκι, στο οποίο ο Θεός έχει αναθέσει την εποπτεία της όμορφης πριγκίπισσας, ενημερώνει τον Απόλλωνα για την απιστία της. Ο θυμός του Απόλλωνα είναι τρομερός. Μεταμορφώνει το κοράκι από λευκό πουλί που ήταν αρχικά σε μαύρο και ύστερα σκοτώνει τον Ίσχυ και την Κορονίδα. Λίγο πριν οι φλόγες της επιθανάτιας πυράς τυλίξουν το κορμί της πριγκίπισσας, ο Απόλλων παίρνει από τα σπλάχνα της το μωρό. Πρόκειται για τον Ασκληπιό. Ο Απόλλων είναι ταραγμένος από τη νέα τραγωδία που τον βρήκε. Έχει και πάλι χάσει εκείνη που αγαπούσε. Τώρα, ωστόσο, έχει το γιο του. Ο Ασκληπιός μαθαίνει τα μεγαλύτερα μυστικά της ιατρικής. Και σύντομα αποδεικνύεται τόσο χαρισματικός, ώστε ανακαλύπτει την πιο απίστευτη θεραπεία, το παντοτινό όνειρο της ανθρωπότητας, το μυστικό για την Ανάσταση των νεκρών, και διόλου δεν διστάζει να το χρησιμοποιήσει. Ο Ασκληπιός επαναφέρει στη ζωή τον Ορίωνα, τον Ιπόλυτο, τον Τυνδάρεο, τον Λικούργο. Ο Άδης, ο άρχοντας του κάτω κόσμου, είναι έξω φρενών. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ σοβαρό. Ο Ασκληπιός διαταράσσει την τάξη που βασιλεύει μεταξύ ανθρώπων και θεών. Δεν γίνεται να του επιτραπεί να συνεχίσει έτσι. Ο Άδης διαμαρτύρεται στο Δία και η οργή του βρίσκει σύμφωνο τον βασιλιά των θεών. Ο Ασκληπιός έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Έτσι, δίχως καθόλου να διστάσει, ο Ζεύς κεραυνοβολεί τον ιδιοφυή Ασκληπιό. Ο Απόλλων είναι απελπισμένος. Ο ίδιος του ο πατέρας τόλμησε να σκοτώσει το παιδί του. Για να εκδικηθεί τον Δία, ο Απόλλωνας στοχεύει τους κύκλοπες, τα μονόφθαλμα τέρατα που σφυριλάτησαν τον κεραυνό για τον βασιλιά των θεών και τους σκοτώνει έναν έναν. Ο Ζεύς είναι έξω φρενών με τον αχαλήνοτο γιο του και αποφασίζει να τον τιμωρήσει φυλακίζοντάς τον στη σκοτεινότερη γωνιά του κάτω κόσμου, τον Τάρταρο. Με την παρέμβαση όμως της Λιτούς, η τιμωρία του αυτή αντικαθίσταται με μία άλλη ποιότερη. Ο θεός του φωτός και της μουσικής θα υπηρετήσει έναν θνητό. Για έναν ολόκληρο χρόνο Απόλλων καταδικάστηκε να υπηρετεί το βασιλιά της Θεσσαλίας, βόσκοντας τα κοπάδια του. Η τραγωδία μοιάζει να ακολουθεί τον θεό αυτό, όπως και τα μπερδέματα. Μπερδέματα ακόμα και στους έρωτές του, που δεν περιορίζονταν πάντοτε στο γυναικείο φύλο. Ο Απόλλων είχε ερωτευτεί και άντρες. Δύο από αυτούς, ο Ιάκυνθος και ο Κυπάρισσος, βρήκαν τραγικό τέλος. Τον Ιάκυνθο σκότωσε κατά λάθος ο ίδιος ο Απόλλων, ο οποίος για να τον τιμήσει τον μεταμόρφωσε στο υπέροχο, γνωστό λουλούδι. Όσο για τον Κυπάρισσο, απελπισμένος από το θάνατο του αγαπημένου του ελαφιού, παρακάλεσε τον Απόλλωνα να τον σκοτώσει και εκείνον. Αρχικά ο Θεός αρνήθηκε. Όμως μπροστά στην επιμονή του αγαπημένου του, κάμφθηκε και τον μεταμόρφωσε σε δέντρο. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως μέσα στον πόνο του ο Θεός αυτός κατάφερνε ιδιοφυώς να δίνει ομορφιά ακόμα και στην θλίψη. Μακριά λοιπόν από τα στερεότυπα που τον παρουσιάζουν ως μια ηλιακή θεότητα, ως πλάσμα της ομορφιάς και του φωτός, ο Απόλλων καλλιεργεί τις παραδοξότητες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το πράττουν και οι θνητοί. Είναι το φως, ναι, αλλά είναι και η σκιά. Ο Απόλλων είναι ένας θεός με 1000 πρόσωπα.